μία απορία. Πολλές φορές η χριστιανική πίστη κατηγορείται ως υπνοτικό της ψυχής και ως φυγή από την πραγματικότητα. Είναι σωστή αυτή η αντίληψη? Μάλιστα. Πράγματι, έτσι είναι, έτσι θεωρείται η χριστιανική πίστη, ότι είναι, όπως λέγεται εδώ, ένα υπνοτικό της ψυχής, ή όπως ελέγεται και λέγεται, αλλά ελέγεται πολύ περισσότερο, ότι η χριστιανική πίστη είναι το όπιον του λαού. Όπιον είναι η παπαρούνα, δηλαδή το ναρκωτικό που κανείς πετάει, αυτό το ναρκωτικό που λέγεται πίστης, να ναρκώνεται ο λαός και να μην εξεγείρεται. Αλλά ενώ ελέγεται αυτό 70 χρόνια, προσέξτε κάτι, τι γίνεται, ελέγεται 70 χρόνια από τον κομμουνιστικό χώρο, ο Στάλιν, ο Λένιν, ο Μάρξ, όλοι αυτοί το επανελάμβαναν, το έλεγαν και το ξανάλεγαν, ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού. Πιστεύω και εσείς το έχετε ακούσει. Ακούστε μια είδηση και φανταστείτε και καταλάβετε το πράγμα. Είναι μια είδηση 2 ημερών. Ο αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας προσέφερε κάποια αντίτυπα της Αγίας Γραφής εις τον Πάπα. Μάλιστα λέει θα δημοσιεύουν στην εφημερίδα τους κάθε μέρα, ή όποτε βγαίνει η εφημερίδα τους, περικοπές από την Αγία Γραφή, με το εξής αιτιολογικόν: ότι η Αγία Γραφή είναι ένα παγκόσμιο βιβλίο και ανήκει σε όλους. Ποιοι το λένε αυτό? Αυτοί που λέγανε 70 χρόνια ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού, είναι το όπιον του λαού. Είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη το εξής: ότι ο καβαλάρης πάνω στο λευκό άλογο εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Είναι ο Ιησούς Χριστός μέσα στην ιστορία. Όχι στο τέλος της ιστορίας. Είναι μέσα στην ιστορία. Εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Βγήκε νικώντας με σκοπό να νικήσει. Να πως νικάτε μέσα στην ιστορία. Ό,τι προσβολή γίνεται και λέγεται εναντίον της πίστεως. Δεν είναι ζημιωμένος ο Χριστός. Δεν είναι ζημιωμένο το Ευαγγέλιο. Ζημιωμένοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έτσι νομίζουν. Έτσι εκλαμβάνεται τι? Εκλαμβάνεται η επιείκεια. Εκλαμβάνεται η υπομονή των χριστιανών. Και ό,τι άλλο, ακόμη και το μαρτύριο, εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Τι θα ήθελαν οι Κύριοι, ο χριστιανός να είναι ένας επαναστάτης στα μέτρα που επαναστατούν οι αναρχικοί και οι άθεοι? Δεν μπορεί να γίνει αυτό ο χριστιανός. Δεν είναι δυνατόν. Τι, να ορθώνει τη γροθιά του και να φωνάζει εκδίκηση, εκδίκηση? Αυτό είναι ο χριστιανός? Για να μην παίρνει το όπιο να τον καθησυχάζει? Δεν νομίζω. Έτσι ο χαρακτηρισμός ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού είναι φάναυσος και βλάσφημος. Όχι. Μόνον οι λαοί, οι χριστιανικοί λαοί που έχουν αληθινή χριστιανική βίωση και πίστη, μόνο αυτοί μπορούν να μεγαλουργούν και να ζουν και την ελευθερία και να μιλάνε και για την ελευθερία. Δεν θα υπήρχε πιο μεγαλύτερη, θα λέγαμε, ανελευθερία και δουλικότης στους λαούς εκείνους, και το είδαμε ιστορικά, δεν κρύβεται, από εκείνους που φώναζαν και έλεγαν ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού. Φοβερή δουλικότης. Λοιπόν, μην κουβεντιάζουμε, μην συζητάμε. Ο χριστιανισμός είναι ελευθερία, αρκεί να καταλάβεις και τι είναι ο χριστιανισμός, αλλά και τι είναι η ελευθερία. Αν αυτά τα πραγματάκια τα καταλάβουμε, τότε θα καταλάβουμε
πόσο βάναυση, ξαναλέω το χαρακτηρισμό, είναι η έκφραση ότι είναι η θρησκεία το όπιον του λαού.